Το ένα είναι ο Ζήθος Ντορέ, ένα παραδοσιακό παλιό εστιατόριο, τοποθετημένο σε ένα πολύ ξεχωριστό σημείο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς απέναντι από το Λευκό το Πύργο, έτσι ώστε να συνδυάζει κάποιος και το πολύ καλό φαγητό, αλλά και την όμορφη θέα. Ένα εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις, με σταθερή αξία, με ανθρώπους που έχουν μεράκι και αγάπη για αυτό που κάνουν και γι' αυτό θα συνειδητοποιήσεις ότι κρατάει τόσα χρόνια αυτό το μαγαζί. Ένα δεύτερο που επίσης θα συνδυάσουμε την παράδοση της Θεσσαλονίκης από τα παλιά πάλι μαγαζιά σε μια πολύ χαρακτηριστική περιοχή στην αγορά Μοδιάνο, στη Βασιλέως Ηρακλείου, με τα παλιά μαγαζάκια που κρατάνε χρόνια, είναι τα Βομβίδια που θα φάμε εκεί πάρα πολύ ωραία σουβλάκια. Και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ ωραία παράδοση την Τσικνοπέμπτη, όπου κλείνει όλη η Βασιλέως Ηρακλείου. Χορεύουμε, πίνουμε, τραγουδάμε, διασκεδάζουμε και ψήνουνε όλοι έξω. Ναι, έχουμε Τσικνοπέμπτη. Θα έρθετε λοιπόν. Τσικνοπέμπτη και περνάμε λίγο στην πιο μοντέρνα εποχή, στην πιο μοντέρνα έκδοση της πόλης μας. Πάλι σε παραδοσιακό σημείο στην αγορά της Άθωνος, στην πλατεία Άθωνος, όπου θα βρούμε εκεί τον ψαρά με πολύ εκλεκτά ψάρια, πολύ καλομαγειρεμένα. Και φάνταστε συνταγές, έτσι συνδυασμούς με υπέροχο κρασί. Στη Θέρμη, μια νέα περιοχή, θα βρούμε το Εξαίρετον, ένα ζαχαροπλαστείο αρκετά μοντέρνο, που όμως σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε μια εποχή του Παρισιού, σε μια παλιά εποχή του Παρισιού, οπότε συνδυάζει και το μοντέρνο, το εργοστασιακό, αλλά και το κλασικό αριστοκρατικό στυλ που έχει και η παλιά Θεσσαλονίκη και το Παρίσι επίσης, οπότε τα συνδυάζουμε όλα μαζί. Πού επαναφορτίζεσαι εσύ στη Θεσσαλονίκη? Επαναφορτίζομαι, ωραία λέξη και πολύ σημαντική. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κάβες. Οι κάβες που δόξα τω Θεώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετές, με πολύ καλές ποικιλίες ανθρώπους που κάνουν εξαιρετική δουλειά και έχουν μεράκι και αγάπη σε αυτό που κάνουν. Οπότε ψάχνουμε και βρίσκουμε κλεκτές ποικιλίες. Οπότε και όλη η αίσθηση, όλη η μυρωδιά, όλα τα vibes που συνδυάζονται, εμένα με ηρεμούν και με ταξιδεύουν και κάνω έτσι ωραία, όμορφες σκέψεις. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να φας οπωσδήποτε το γύρο, το γνωστό πιτόγυρο που λέμε εμείς εδώ, έτσι γεροδεμένο κιόλας, με απ' όλα. Κρεμμύδι, ντομάτα, πατάτες, μουστάρδα, κέτσαπ. Πιταγύρος. Και μπορούμε να φάμε ένα πολύ ωραίο μπεζέ στον αγαπητό κύριο Νίκο Μπεζέ, που κάνει και εξαιρετική πάβλευα με αυτό το μπεζέ, οπότε δεν πρέπει να το χάσεις. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να τον επισκεφτείς. Τέλεια. Ευχαριστώ, Σοφία. Εγώ σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε βλέπουμε στο Dine Me Up. Σωστά. Ή θα μας προτείνεις. Ακριβώς. Ευχαριστώ.